Καπετάνιε, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Ε? Λοιπόν, αρχή lockdown. Λοιπόν, πάμε εκεί στην άκρη και μην βρούμε και κανένα μπελά, έτσι. Να κρατήσουμε λίγο την μπασκούλα. Λοιπόν, καπετάνιε μου. Αποσχήματα. Ναι, ήρθα απλά εδώ γιατί ξέρετε ότι έχει περάσει μια εβδομάδα και κάτι από το θέμα της ΑΝΕΚ και τη βήθηση του Κάλυμνο Σταρ. Πάρα πολλά σχόλια και από τον κόσμο και από τα ΜΜΕ κτλ. Βέβαια, δεν σας κρύβω ότι στην εκπομπή μου μίλησε ο κύριος Δήμαρχος μέχρι εκεί που τον παίρνει αυτή την ώρα που γίνεται η προκαταρκτική εξέταση, έτσι. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, εσείς είσαστε ένας έμπειρος καπετάνιος, ήσασταν στο Αίολος, έχετε βραβευθεί από την Ακαδημία Αθηνών, έχουμε περάσει πολλά περιστατικά και πείτε στον κόσμο πόσες φορές σας ζήτησα να μιλήσουμε. Πραγματι... Και για εκείνη την κυρία από τη Λέρο που τη φέρατε για... τιμόγενη, έτσι, πολλά περιστατικά. Και επειδή ακριβώς, καταρχάς, λυπάμαι και καταφέραμε να δει το τοπικό ΜΜΕ έψιλο. Θα με εξαιρέσετε μένα, φαντάζομαι. Όλους μαζί, δεν μπορώ να κάνω διάκριση. Για πείτε μου γιατί. Για το λόγο ότι εδώ και 10 μέρες, ναι, όλοι, μα όλοι, ναι, και η κοινωνία του νησιού, η οποία δηλητηριάζεται με λανθασμένες πληροφορίες, ναι, για το λόγο ότι έγινε ένα ναυτικό ατύχημα. Έγινε μία πυρκαγιά σε ένα μικροσκοπικό κυριολεκτικά πλοίο, πλαστικό, ναι, έφλεκτο. Mm-hmm. Και κανένας μα κανένας δεν πρόβαλε την αγωνία, την ανησυχία, τον κίνδυνο που πέρασαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εκείνη τη στιγμή και τι απόφαση έπρεπε να πάρει ο πλοίαρχος. Έπρεπε να μείνει να καεί κυριολεκτικά επάνω στο πλοίο, έπρεπε να πέσει στη θάλασσα να σωθεί. Κανείς μα κανείς δεν το έχει προβάλει. Όλοι ασχολούνται δυστυχώς για την πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Και λέω προς τι όλο αυτό. Όλοι κόπτονται για τους μετόχους. Τώρα τους θυμηθήκανε. Όλα αυτά τα χρόνια οι μέτοχοι πού ήταν κρυμμένοι. Τώρα τους βγάλανε και όλοι αγωνιούν για την τύχη των μετόχων και δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα καταρχάς. Όλοι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σαν να είναι οι δικαστικοί πράκτορες της ασφαλιστικής εταιρείας. Ας αφήσουμε να διερευνηθεί το θέμα, γιατί από ό,τι ξέρω τουλάχιστον πρέπει να βρίσκεται σε ένα ανακριτικό επίπεδο. Σίγουρα, με καταθέσεις σε λίγο. Πώς και γιατί, ναι, τρέχουμε και ρωτάμε άσχετους. Καταρχήν. Σας ευχαριστώ καταρχάς, τόσες έχω πάρει και μονότερμα, που μου δίνετε τη δυνατότητα να εκφραστώ σαν πλοίαρχος. Γιατί τα υπόλοιπα μέσα δεν ρώτησαν ένα πλοίαρχο να βγάλει και να μιλήσει. Μόνο τρέχουν από εδώ. Εντάξτε, και από εκεί και στο ότι... ώσπου να έρθει ο καπετάνιος που είναι από τη άλλη. Γιατί θα δοθεί συνέντευξη. Και στο νοσοκομείο, έτσι, ναι. Φυσικά. Θα δοθεί συνέντευξη. Ας περιμένουμε όλοι μας. Ναι. Να μας πει κάτω από ποιες συνθήκες. Γιατί θέλω να σημειώσω εδώ ότι εμένα μου έτυχε προσωπικά ένα ανάλογο ατύχημα. Μάλιστα. Να είναι μπροστά μου στους πεταλιούς στην Κάριστρο. Θαλαμυγός ολόκληρη. Και όταν είδα την έκρηξη που έγινε μπροστά μου, εγώ είχα ταχύτητα 36 μίλια. Και ώσπου να το πλησιάσω στα 15 λεπτά, είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Του πυρός. Όλοι στη θάλασσα. Και αγωνιούσαν μια προσπάθεια. Καλά, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κοιτάξτε, απλά σίγουρα λείπει σε όλο τον κόσμο. Πάνω στο θέμα έχω να αναφέρω ότι ένα από τα δύο σκάφη μας, ή το Κάλυμνο ή το Νοστάρ, τον Ντόφι, είχε πάρει φωτιά μέσα στο λιμάνι. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Βεβαίως. Και τρέξανε και ευτυχώς το σώσαν γιατί ήταν δίπλα στη στεριά. Mm-hmm. Είχε πάρει φωτιά του κυρίου Σαρούκου το ημερόπλιο. Mm-hmm. Βέβαια, που κάει και ολοσχερός. Χερός, ναι. Ποιο είναι το πρόβλημα, πρωτόγνωρο είναι για αυτούς η φωτιά σε σκάφος ή έχουν άλλα κίνητρα, ναι, και προσπαθούν να χτυπήσουν το σαμάρι αντί για το γάιδαρο. Σίγουρα είναι και η στιγμή που πρέπει να περιμένουμε οι ασφαλιστικές εταιρείες, έτσι, να πάρει μα το θέμα, το δρόμο που το πρέπει. Μένος και αυτοί το να απευθύνονται σε αναρμόδια και, ναι, άτομα που δεν γνωρίζουν. Εντάξει, εμάς ο κύριος Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες ξεκίνησαν για νέο σκάφος. Ούτε και αυτά είναι άλλα θέματα. Ναι, ναι. Εγώ μιλάω πάνω στο συγκεκριμένο ατύχημα. Ναι, ναι. Ουέ και αλίμονο σε αυτόν τον άνθρωπο που είναι μέσα στο σκάφος, του συμβαίνει τέτοιο ατύχημα και πρέπει... οι απ' έξω δεν ασχολούνται με το πραγματικό γεγονός, ναι, αλλά ασχολούνται με πολιτικά, ναι, θέματα. Ναι. Λυπάμαι ειλικρινά. Mm-hmm. Γιατί μου έχει τύχει, έχω ζήσει τέτοια γεγονότα. Και όμως δεν αντιμετώπισα τέτοια καταγραφή. Τι θέλανε για το πλοίο να μείνει εδώ. Mm-hmm. Τώρα θα κάνω ένα άλλο ερώτημα εγώ. Θα μπορούσε να συντηρηθεί. Κοιτάξτε, αυτές οι μηχανές και αυτά τα πλοία, από τη στιγμή που είναι ασφαλισμένα, απαιτεί να είναι εγκεκριμένα, πιστοποιημένα συνεργεία. Κατάλαβα, ναι. Για να έχει
Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν ήταν πιστοποιημένο το πλοίο, θα το χάναμε. Μάλιστα. Όποιος δεν έχει γνώση, δεν μπορεί να έχει γνώμη. Αντιθέτως, όποιος λειτουργεί έξω από αυτόν τον κανόνα, λειτουργεί για ίδιο όφελος. Καταλαβαίνω. Όποιος και είναι αυτός. Άρα, κλείνουμε με τη συμβουλή σας προς όλους. Να περιμένουμε τη διελεύκανση της υπόθεσης. Να έρθουν οι άνθρωποι πρώτα σόοι στα σπίτια τους. Μάλιστα. Να τους δει και η οικογένειά τους από κοντά. Και να πάψουμε όλοι εμείς οι άσχετοι απ' έξω να ασχολούμαστε με ένα θέμα. Τώρα, αν κάποιοι κύριοι για προσωπικούς τους λόγους τραβάνε τη τσίχλα και τη μακραίνουν και την κάνουν η σαΐτα, τότε λυπάμαι που έχουμε τέτοια στελέχη στην κοινωνία. Αναμένουμε το πόρισμα λοιπόν. Και, το πόρισμα, και όσα επίσημα θα υποθούν. Και όσα επίσημα θα υποθούν. Έτσι. Και ας μην το εκμεταλλεύονται πολιτικά. Ας δουν πρώτα το γεγονός και ας αναλογιστούν και θα κάνω εγώ ένα άλλο ερώτημα. Δηλαδή το πολεμικό πλοίο που κόπηκε έξω από τον Πειραιά. Α, ναι. Θα έπρεπε να μείνει στον άφσταθμο και να μην βγει έξω, γιατί αν έμενε δεν θα κοβότανε. Ναι. Δηλαδή επειδή πήγε στον Πειραιά και συνέβη το ατύχημα. Εάν πήγαινε και γύριζε, ποιος θα ασχολείται. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, δίκιο ευχαριστώ πάρα πολύ. Και περιμένουμε ευχαριστώ. Ανάλογα τις εξελίξεις. Και κιόλας εκ μέρους των πλοιάρχων, εκ μέρους των ναυτικών, που ένας ναυτικός, ένας πλοίαρχος επαγγελματίας, μίλησε επί του θέματος και όχι η καπετανία του Φραπέ. Καταλαβαίνω. Αν καταλαβαίνετε ποιοι είναι οι καπετάνοι του Φραπέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ να είμαστε και καλά και θα τα ξαναπούμε. Καλή καραντίνα. Έτσι. Και υπομονή. Έτσι. Υπομονή σε όλους και δύναμη.